στιγμή τον Μάρξ ποια είναι το αγαπημένο του απόφθεγμα, είχε απαντήσει με μια ρίση του Τερέντιου, που έλεγε «Άνθρωπος είμαι και τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο». Και θα μπορούσα να προσυπογράψω απολύτως αυτή τη ρίση με μια εξαίρεση. Μπορώ να καταλάβω τα πάντα, εκτός από την επιλογή μας να συζητάμε για το δέντρο, για να μην μιλήσουμε για το δάσος. Και νομίζω ότι η αντιπολίτευση αυτές τις μέρες που είμαστε στη Βουλή για αυτό το νομοσχέδιο κάνει ακριβώς αυτό. Επιλέγει να συζητά για το δέντρο για να μην συζητήσει για το δάσος. Ποιο είναι το δάσος? Για πρώτη φορά από όταν η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης, η δέσμη που καλείστε να ψηφίσετε οι βουλευτές εμπεριέχει περισσότερα θετικά μέτρα παρά αρνητικά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η μεταβολή συνδέεται με μια πραγματική αλλαγή στην οικονομία, μια πραγματική βελτίωση της οικονομίας, μια πραγματική ενίσχυση αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Στη βάση αυτής της συνολικής βελτίωσης της πραγματικής οικονομίας και της σχετικής επιτυχίας της κυβέρνησης να λύσει το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, το νομοσχέδιο αυτό που έχουμε μπροστά μας εμπεριέχει πάρα πολλές θεσμικού χαρακτήρα αλλαγές. Ανοίγει μεταρρυθμιστικούς δρόμους. Αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι υπουργοί, οι αλλαγές που γίνονται στο κτηματολόγιο, αναγκαίες μετά από πάρα πολύ καιρό σε αυτή τη χώρα. Αναφέρθηκε ο κύριος Χαρίτσης στην διευκόλυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, επίσης σημαντικό, θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας. Αναφέρθηκε ο κύριος Ξανθός. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των φαρμάκων. Είναι πολλά αυτά που περιέχει αυτό το νομοσχέδιο. Προφανώς δεν συνιστούν πανάκια, προφανώς δεν συνιστούν τη λύση σε όλα μας τα προβλήματα, αποδεικνύουν όμως κάτι που νομίζω πως είναι σημαντικό. Το να υπάρχει πολιτικός προσανατολισμός εν μέσω μιας δύσκολης κατάστασης. Και η δική μας στρατηγική είναι σαφής. Κάθε εκατοστό, κάθε ίντσα που θα κερδίζει αυτή η χώρα, να τη μετατρέπει σε έδαφος επί του οποίου θα οικοδομεί πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα βελτιώνουν τη θέση των πολλών και θα φτιάχνουν ένα νέο παράδειγμα για την κοινωνική πολιτική του 21ου αιώνα. Και επειδή άκουσα μία πολύ έντονη κριτική σε σχέση με την κοινωνική πολιτική, ότι η κοινωνική πολιτική που κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι μια πολιτική επιδοματική, να πω λίγο τα εξής. Η κοινωνική πολιτική είναι ένα πολύ δύσκολο μείγμα, μια πολύ δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην ανακούφιση των πλέον αδύναμων και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες που έχουν αυτή τη στιγμή, στις πιεστικές επί του παρόντος ανάγκες τους, αλλά και παράλληλα στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων, ώστε αυτοί που σήμερα είναι αδύναμοι, να μην είναι αδύναμοι και αύριο. Να ενισχυθούν ώστε να φύγουν από αυτό το επίπεδο της φτώχειας που δημιουργείται προκειμένου να προστατευτούν μέσω προνοιακών κυρίως επιδομάτων. Και αυτή την πρόκληση ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ανταποκριθεί όλο ένα και περισσότερο. Να πω εδώ τα εξής. Στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής μας βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι. Το παιδί, οι νέοι εργαζόμενοι, η νέα εργατική βάρδια, οι εργαζόμενοι γονείς. Άκουγα καθώς μιλούσε ο Πρωθυπουργός και έλεγε για τα νέα επιδόματα, τα οικογενειακά και ταυτόχρονα μιλούσε και για τους νέους εργαζόμενους, από τους κυρίους της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λένε «Μα γιατί μιλάς για το παιδί τελικά ή μιλάς για τους εργαζόμενους». Είναι ακριβώς αυτή η σχέση που εμείς βάζουμε στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής που κάνουμε. Θέσαμε τις βάσεις μιας καθολικής πολιτικής για το παιδί και για την παιδική φτώχεια. Και στο επίπεδο των υπηρεσιών, που είναι ενδεχομένως και πιο σημαντικό από το επίπεδο των επιδομάτων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ξεκινήσει μια πολύ σπουδαία δουλειά για την υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Διεύρυνε το θεσμό του ολοήμερου νηπιαγωγείου και του ολοήμερου δημοτικού, δίνοντας τη δυνατότητα αυτά να λειτουργήσουν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και να διευκολύνουν έτσι τους εργαζόμενους γονείς. Στο Υπουργείο Εργασίας εγκαθιδρύσαμε από το 2016 το θεσμό των σχολικών γευμάτων, που τότε μας λιγορούσατε ότι αυτά είναι συσίτια, το θεσμό των σχολικών γευμάτων που σήμερα το λαμβάνουν 130.000 παιδιά και θα συνεχίσει και θα γίνεται επεκτατικό το 2019 και θα καλύψει το 50% των μαθητών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού της χώρας. Επεκτείναμε το θεσμό της δωρεάν πρόσβασης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτή τη στιγμή 110.000 παιδιά έχουν πρόσβαση δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και το 2019 θα καλυφθούν 165.000 περίπου παιδιά. Αυτοί οι δύο θεσμοί, οι δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα σχολικά γεύματα, αναγνωρίζονται διεθνώς
ως οι δύο πιο αποτελεσματικοί θεσμοί, τα δύο πιο σημαντικά μέτρα για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Και να πω λίγα πράγματα και για τα οικογενειακά επιδόματα. Γιατί εκπλήσωμαι πραγματικά από την απροθυμία, ας το θέσω έτσι, την απροθυμία των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διαβάσουν στοιχειωδώς ένα στατιστικό πίνακα. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα οικογενειακά επιδόματα αυξάνεται, τον έχουμε ήδη ψηφίσει, από 650 εκατομμύρια σε 910 εκατομμύρια. Μια οικογένεια με ένα παιδί από 40 ευρώ που λάμβανε μέχρι σήμερα θα λάβει 70, μια οικογένεια με δύο παιδιά από 80 ευρώ που λάμβανε μέχρι σήμερα θα λάβει 140, μια οικογένεια με τρία παιδιά από 240 ευρώ που λάμβανε μέχρι σήμερα θα λαμβάνει 280. 730.000 οικογένειες σε σύνολο 800.000 οικογενειών που παίρνουν οικογενειακά επιδόματα θα δουν προσάυξηση έως και διπλασιασμό του επιδόματος που λαμβάνουν. Ενίσχυση στις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά, ενίσχυση και στις πιο φτωχές οικογένειες. Φτιάχνεται ταυτόχρονα, δεν είναι μόνο ζήτημα προϋπολογισμού, και αυτό ενδεχομένως είναι που μας δημιουργεί και τη δυσκολία στη συνεννόηση μεταξύ μας όλες αυτές τις μέρες που συζητάμε τα οικογενειακά επιδόματα, δεν είναι μόνο ζήτημα προϋπολογισμού. Εμείς προχωράμε και σε μια συνολική αναδιάρθρωση του συστήματος των οικογενειακών επιδομάτων, το οποίο ήταν εντελώς στρεβλό, και αυτό νομίζω ότι κανείς μπορεί να το αναγνωρίσει, διότι έδινε εφάπαξ ποσό σε οικογένειες από τρία παιδιά και πάνω, στην πραγματικότητα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς κάποιον άλλον έλεγχο, χωρίς κάποια λογική στη δομή του. Αναδιαρθρώνουμε συνολικά το σύστημα των οικογενειακών επιδομάτων, ώστε και να είναι περισσότερο κοινωνικά δίκαιο και να είναι πιο αποτελεσματικό. Προφανώς, όσο περισσότερο χώρο δημιουργεί ο προϋπολογισμός, θα μπορούν αυτά να είναι διαρκώς διευρυνόμενα, όπως εξάλλου έχουμε αποδείξει και στα χρόνια που πέρασαν. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι βάλαμε τις βάσεις για να υπάρχει πια ένα ορθολογικό και κοινωνικά δίκαιο σύστημα. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, τα οικογενειακά επιδόματα, η συνολική πολιτική που σας περιέγραψα για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, δείχνουν ακριβώς και το χαρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής, να μην είναι μια πολιτική του φιλοδορήματος, όπως συχνά ακούω απαξιωτικά να λέγεται, αλλά να μετατρέπεται σε πυλώνα ενίσχυσης του εισοδήματος και διασφάλισης συνθήκων αξιοπρέπειας για τους νέους εργαζόμενους. Στην ίδια κατεύθυνση, στον ίδιο άξονα, είναι ακριβώς και οι παρεμβάσεις που κάνουμε μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση της αόρατης εργασίας, που πρωτίστως αφορά τους νέους εργαζόμενους. Όλους αυτούς που δουλεύουν υπερορίες και δεν τις δηλώνονται, όλους αυτούς που εξαναγκάστηκαν την περίοδο των γιορτών να επιστρέψουν το εορταστικό δώρο και χάρη στην παρέμβαση του ΣΕΠΕ αποκρούστηκαν αυτές οι νέες μορφές αυθαίρετης εργοδοτικής πρακτικής. Και μια που μιλάω για τα εργατικά δικαιώματα, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ εκ νέου για τον τρόπο προκήρυξης των απεργιών και την ρύθμιση που βρίσκεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Για να πω το εξής. Το δικαίωμα στην απεργία δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Και το λέω αυτό έχοντας στο νου μου δύο ακροατές. Από τη μία πλευρά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που νομίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν και από την άλλη τους βουλευτές του ΟΚΟΕ που διατείνονται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία καταστροφή. Και ας μιλήσουμε συγκεκριμένα. Κινδυνεύει συνολικά το δικαίωμα στην απεργία στην Ελλάδα? Είναι αύριο η Ελλάδα μια χώρα όπου η συνδικαλιστική δράση θα είναι ποινικοποιημένη, οι εργοδότες θα μπορούν να κάνουν lockout, οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να προκηρύξουν απεργίες και οι συνδικαλιστές θα απολύονται με συνοπτικές διαδικασίες? Όχι. Θα μπορούσε να είναι μια τέτοια χώρα η Ελλάδα αύριο? Θα μπορούσε. Πώς? Εάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθόταν η Νέα Δημοκρατία. Τότε, ναι, το δικαίωμα στην συλλογική διεκδίκηση, το δικαίωμα στην απεργία, η συνδικαλιστική δράση θα βρίσκονταν υπό περιστολή, υπό διωγμό. Και το λέω αυτό με πλήρη συνείδηση, έχοντας πλήρη γνώση των θέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχοντας ακούσει τις αξιώσεις του προσωπικά, έχοντας διαβάσει βέβαια και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την προκήρυξη των απεργιών. Τι είπε η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση που κατέθεσε? Ότι η απόφαση για απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία, σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, και αυτό ίσως είναι το πιο κρίσιμο, και στα πανελλαδικής εμβέλεια σωματεία, θα πρέπει να λαμβάνεται από το 50% συνένα των μελών του σωματείου. Όχι από σχετική πλειοψηφία των παρόντων, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και θα ισχύει και αύριο,
όχι από τα διοικητικά συμβούλια όταν έχουμε πανελλαδική συμβέλεια σωματεία, εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ, σε αλυσίδες κτλ., αλλά από γενικές συνελεύσεις όπου το 50% των μελών του σωματείου θα πρέπει να ψηφίζουν για την απεργία. Πράγματι, σε μια τέτοια περίπτωση, το δικαίωμα στην απεργία θα ήταν εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δύσκολο να ασκηθεί. Αυτό όμως είναι ένα υποθετικό σενάριο. Δεν είναι αυτό το οποίο έχουν μπροστά τους οι βουλευτές σήμερα για να ψηφίσουν στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί απόψε. Και άκουσα και ένα άλλο επιχείρημα, ότι η αλλαγή αυτή μπορεί να είναι μια αλλαγή περιορισμένης έκτασης, αλλά συνιστά την απαρχή για το ξύλωμα του συνδικαλιστικού νόμου. Για άλλη μια φορά η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη. Με την αλλαγή αυτή, όπως πολλές φορές επιχειρηματολόγησα και εγώ και ο κύριος Τσακαλώτος, ήταν ακριβώς η αλλαγή αυτή με την οποία έκλεισε οριστικά το ζήτημα του συνδικαλιστικού νόμου, έφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ολοκληρώθηκε όλη η συζήτηση γύρω από το συνδικαλιστικό νόμο. Αποκρούστηκαν έτσι απαιτήσεις για θεσμοθέτηση της ανταπεργίας, για αλλαγές στους χρόνους προκήρυξης των απεργιών και μια σειρά από άλλες απαιτήσεις πολύ πιο οριζόντιου και άμεσου χαρακτήρα. Νομίζω ότι αν κανείς ακούσει προσεκτικά για ακόμη μια φορά τι αφορά και τι δεν αφορά η ρύθμιση αυτή, είναι πολύ σαφές ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μια περιστολή του δικαιώματος της απεργίας και νομίζω πως είναι εντελώς ασφαλμένη η τακτική να μιλάμε με όρους Αρμαγεδόνα και να δημιουργούμε και στους ίδιους τους εργαζόμενους την αίσθηση ότι από αύριο όλα έχουν τελειώσει. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό που ενοχλεί πιο πολύ τελικά το τελευταίο διάστημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι και εν μέσω μιας δύσκολης συγκυρίας, εν μέσω εποπτείας, είναι δυνατόν να ασκηθεί μια πολιτική φιλεργατική μέσα σε ασφικτικές συνθήκες και αυτό ενδεχομένως να αποσταθεροποιεί την ιδεολογική συγκρότηση που εναποθέτει ολοκληρώνω. Στη Δευτέρα παρουσία την παραμικρή θέση, την παραμικρή βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. Και επειδή η πολιτική διαφορά είναι ακριβώς αυτή, στο ότι η δική μας κυβέρνηση προσπαθεί σε κάθε χώρο που κερδίζει να μπορεί να βελτιώνει τη θέση των εργαζομένων, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι στην αίθουσα αυτή συζητήθηκε ελάχιστα μία πολύ μεγάλη αλλαγή που πρόκειται να γίνει με αυτό το νομοσχέδιο και που αφορά την σειρά κατάταξης των πιστωτών, των απαιτήσεων των πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης μιας επιχείρησης. Όπου εκεί με βάση τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αυτό, πλέον θα προηγούνται με ένα υπερπρονόμιο οι απαιτήσεις των εργαζομένων για δεδουλευμένα 6 μηνών. Θεωρώ πως είναι μία τεράστια σημασία αλλαγή. Μου κάνει εντύπωση που αυτή η αλλαγή δεν συζητήθηκε εδώ μέσα και είναι μια αλλαγή η οποία αφορά και άμεσα και υλικά τις ζωές των εργαζομένων. Ένα μέτρο πολύ πιο βαρυσήμαντο, αν μου επιτρέπετε, από τη ρύθμιση για την απαρτία στα πρωτοβάθμια σωματεία. Και εδώ εδράζεται η ουσία. Αυτό είναι το νήμα που διατρέχει την πολιτική μας. Ακριβώς αυτό, ότι σε κάθε χώρο που δημιουργείται και σε κάθε χώρο που μας αφήνει ο συσχετισμός δυνάμεων να κάνουμε παρεμβάσεις υπέρ του κόσμου της εργασίας. Αυτό είναι που συνδέει το νήμα που διατρέχει την πολιτική μας και που συνδέει και την νομοθετική κατάργηση, επειδή άκουγα και τους κυρίους από το Πασόκ να φωνάζουν για την απεργία, όταν από το 2002 μέχρι το 2014 είχαν γίνει 7 επιστρατεύσεις απεργών. Αυτό είναι το νήμα που συνδέει τη δική μας πολιτική, που το 2015 καταργήσαμε με δικό μας νόμο την επιστράτευση των απεργών. Αυτό είναι το νήμα της πολιτικής μας που ασκούμε μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με το πρόσφατο περιστατικό στη Λάρισα, όπου η καταγγελία των 2 νέων εργαζομένων είχε ως αποτέλεσμα την ανάκληση των απολύσεων και το τέλος αυτής της επέσχυντης πρακτικής της επιστροφής του δώρου στους εργοδότες. Αυτό που προσπάθησα να περιγράψω είναι ακριβώς η σύζευξη ανάμεσα στο νομοθετικό πεδίο και στην καθημερινότητα, στους χώρους δουλειάς, η μεταβολή των όρων της καθημερινότητας στο σήμερα. Και μιας που ξεκίνησα με τον Τερέντιο, να κλείσω με έναν κριτικό της λογοτεχνίας. Το 2015 ο Τέρι Ίγκλετον έβγαζε ένα βιβλίο που έλεγε «Ελπίδα δίχως αισιοδοξία». Το 2018 νομίζω πως μπορούμε και να συνεχίσουμε να ελπίζουμε, αλλά και να είμαστε πλέον αισιόδοξοι. Γι' αυτό σήμερα σίγουρα δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι μόνο ότι αφήνουμε πίσω μας τα χειρότερα, είναι ότι πια ξέρουμε ότι μπορούμε να έρθουν, να φέρουμε τα καλύτερα με σκληρή δουλειά, με επιμονή στο σχέδιο, σε πείσμα πολλές φορές των συσχετισμών, αλλά με σταθερό τον προσανατολισμό μας στην υπεράσπιση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σας ευχαριστώ πολύ.